Μιλάμε με την κυρία Γρηγορία Ρόκα, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη ΣΚΟΤ ΑΕ. Ρία, καλησπέρα, μας ακούς? Σας ακούω, καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί μαθαίνουμε κάποια πράγματα περίεργα. Ήσασταν στην Εκπεριτροπή Εργασία για δεύτερη φορά αυτό το μαρτύριο, ναι. Και ακριβώς. Μαθαίνουμε ότι σήμερα γίνανε δύο απολύσεις. Και το χειρότερο, εάν πληροφορηθήκαμε σωστά, είναι ότι αυτές είναι η αρχή, αυτές οι δύο απολύσεις. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, ισχύουν αυτά τα πράγματα? Ναι, ισχύουν, ισχύουν. Σήμερα είχαμε τις πρώτες δύο απολύσεις και έπειτα να έχει και συνέχεια. Μάλιστα. Σήμερα δηλαδή μας φώναξε πάνω και μας ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε απολύσεις. Κάθε μήνα θα διώχνει δύο άτομα γιατί δεν έχει δουλειά για όλους. Κάθε μήνα δύο άτομα. Μάλιστα. Ναι. Εγώ τώρα έχω μερικές εύλογες απορίες που θέλω να προσπαθήσεις να μου τις λύσεις, εάν μπορείς. Η πρώτη είναι η εξής. Ναι, οι απολύσεις σημαίνουν και αποζημίωση φυσικά για τους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους. Ακριβώς, ναι. Η εταιρεία προφασιζόταν ότι έχει τρομερή έλλειψη ρευστότητας κλπ. Πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό? Και όμως ξαφνικά βρήκε λεφτά για τις αποζημιώσεις. Ναι. Ενώ τόσο καιρό δεν έβρισκε λεφτά για να μας πληρώσει τα 3 μεροκάματα και 4 που κάναμε το μήνα για ένα χρόνο. Με τα λεγόμενα, εντάξει, ήθελε να φύγουμε όλοι, οικειοφελώς. Ναι. Και από τη στιγμή που εμείς δεν συμφωνούσαμε να φύγουμε, ναι. Σταμάτησε την εκπεριτροπή για έναν μήνα, γιατί ήξερε ότι ο νόμος δεν του επιτρέπει όταν είσαι εκπεριτροπής να απολύσει. Μάλιστα. Και αυτό μας έκανε εντύπωση που σταμάτησε για έναν μήνα, δηλαδή ξέραμε ότι κάτι άλλο θα κάνει μετά από εκεί και πέρα και όπως έκανε αυτό. Ξεκινάει και απολύει τώρα κανονικά, αλλά τις αποζημιώσεις όμως τις δίνει. Ξαφνικά δηλαδή βρήκε τα χρήματα για να αποζημιώσει τον κόσμο εκεί που δεν είχε τίποτα, ας πούμε, και είχε μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, όπως είπατε κι εσείς. Μάλιστα. Όμως. Δεν είχε και πρώτες ύλες στο εργοστάσιο. Θυμάμαι σε άλλες συζητήσεις που είχαμε. Ακριβώς, ναι. Μαζί. Μετά από έναν μήνα που είχε δουλειά όμως ήρθαν εκεί οι πρώτες ύλες και όλα τα πάντα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα και δουλεύαμε κανονικά, έτσι εννοείται, αυτόν τον μήνα. Ναι, ναι. Η Εκπεριτροπή της Εργασία ξεκίνησε ξανά για δεύτερη φορά τον Ιανουάριο, τα λέω σωστά? Ναι, και τη σταμάτησε μετά τον επόμενο μήνα. Το Φεβρουάριο. Ακριβώς. Και με το που τη σταμάτησε, ξεκίνησε να απολύει. Μάλιστα. Οι πρώτες απολύσεις γίνανε σήμερα. Άρα, εδώ μιλάμε για μία μεθόδευση. Είναι προφανές, έτσι. Ακριβώς. Και ξεκινάει και ξεκίνησε από τα μέλη του σωματείου. Είναι ξεκάθαρο, αυτό το λέμε συνέχεια. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να τελειώσει με το σωματείο και αυτό προσπαθεί να κάνει. Μάλιστα. Και εμείς, εντάξει, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εννοείται, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ότι. Αυτό ακριβώς ήθελα. Γίνει, θα γίνει, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Η απάντηση εργατική ποια είναι? Η απάντηση εργατική ποια είναι? Εννοείται ότι δεν συμφωνήσαμε. Εννοείται ότι ξεκινάμε ξανά κινητοποιήσεις. Σήμερα και αύριο έχουμε στάσεις εργασίας. Σήμερα μάλλον ξεκίνησε η πρώτη μέρα με στάσεις εργασίας. Αύριο η δεύτερη και από Τετάρτη ξεκινάμε κανονική απεργία. 48 ώρια αρχή και βλέπουμε. Μάλιστα. Από Τετάρτη. Μάλιστα. Mm-hmm. Από Τετάρτη, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή με το τέλος του μηνός, ας πούμε, ξεκινάει κανονική απεργία. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, για τους ακροατές μας που μπορεί να μην θυμούνται αυτή τη στιγμή, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πότε ιδρύθηκε το σωματείο πρώτα απ' όλα? Το 2013. Το 2013. Φαίνεται ότι από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, έτσι. Ακριβώς. Με το που δημιουργήσαμε το σωματείο δεν έχουμε ηρεμήσει ούτε ένα λεπτό μαζί του. Δηλαδή. Μάλιστα. Το μόνο που κάνει είναι να μας πολεμάει και να προσπαθεί συνέχεια κάθε χρόνο να μας διώξει. Αυτό θέλει, δηλαδή αυτό ήθελε και αυτό θέλει. Μάλιστα, μάλιστα. Και το πρώτο κύμα αυτής της απαράδεκτης μεθόδευσης της εκπεριτροπής εργασίας που είχε 3 μεροκάματα το μήνα, τέτοια τάξης μεγέθους, πότε ξεκίνησε και πόσο διάρκεσε? Ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και διανύσαμε όλο το 9 μήνο. Και μας ζήτησε και μία παράταση ακόμα για άλλους 3 μήνες που δεν το δεχτήκαμε, εννοείται. Δούλεψα. Και μετά ξεκίνησε πάλι από τον καινούριο χρόνο με την εκπεριτροπής.
το 18 δηλαδή, ναι. και μετά τη σταμάτησε απότομα. Και εκεί είναι που είπαμε εμείς ότι για να τη σταματήσει κάτι θα κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση, και ξεκίνησε με τις απολύσεις. Μάλιστα. Κυρία Ρόκα, τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Τίποτα. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι εμείς χρόνια το φωνάζουμε ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή, έχει να κάνει μόνο με το σωματείο, γιατί αυτό ακριβώς ήθελε και αυτό ακριβώς θέλει. Εμείς απ' την άλλη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε συνδικαλιστικά, νομικά. Και τι να πω, κουράγιο στους εργαζόμενους, στους συναδέλφους, γιατί δεν έχουν περάσει και λίγα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και ας ελπίσουμε, τι να πω, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα γίνει, αλλά ας ελπίσουμε αυτό. Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτόν τον αγώνα, που έχει ένα εμβληματικό χαρακτήρα, γιατί είναι ένας αγώνας κόντρα στην εκπεριτροπής εργασίας, αυτό το σαράκι δηλαδή, που επειδή είχα έρθει και όπως θυμάστε και από κοντά τα έχουμε συζητήσει και με τις συναδέρφους σας, στις οποίες να δώσετε και από εμάς χαιρετισμούς πολλούς και καλή δύναμη στον αγώνα αυτό που κάνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και... Τι να πω, καλό κουράγιο αυτό που είπατε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Επίσης.